Πάμε ξανά στις Αδάμες, στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να πλησιάζουν επικίνδυνα, βλέπουμε και αστυνομικούς να έχουν έρθει οι Παναγιώτη και να είναι πια πάρα πολύ κοντά και από τις τρεις πλευρές στο σπίτι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ κοντά η φωτιά από τα σπίτια και μάλιστα είναι τόσο μεγάλη η έντασή της και το ύψος από τις φλόγες που δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αποτραπεί η είσοδος της προς τον οικισμό. Μπορείτε να δείτε ότι η φωτιά γλύφει ουσιαστικά τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Αδάμες. Προσπαθούν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Βλέπουμε και κάποια οχήματα των Δήμων όπου προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Βλέπεις ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η φωτιά πρώτα απ' όλα έχει ανέβει η ένταση των ανέμων. Ναι, ναι. Είναι 4 με 5 φοροφοφόρ σίγουρα, ρηπές 6-7 μέσα στη συγκεκριμένη χαράδρα. Έχει δημιουργήσει μια χωάνη, έναν ανεμοστρόβιλο φωτιάς, όπου ουσιαστικά τον έχει μετακινήσει εδώ προς την περιοχή Αδάμες. Εκεί που βρισκόμασταν πριν, σου έλεγα ότι από πίσω ήταν τουλάχιστον 5 με 6 σπίτια. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά δυστυχώς αυτά πρέπει να έχουν παραδοθεί από τις φλόγες. Νωρίτερα από ό,τι τουλάχιστον μας πληροφόρησαν, οι ένικοι, οι κάτοικοι είχαν φύγει, απομακρυνθεί από αυτά. Είναι συνεχείς οι προσπάθειες των αστυνομικών της ομάδας Δίας, της άμεσης δράσης, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να διώξει τον κόσμο παρά τις αντιδράσεις όπου τουλάχιστον έχουν από μερικούς κατοίκους οι οποίοι θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους. Βλέπουμε κάποιους με τα λάστιχα, ακόμα και με, κάποιες μάνικες προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορεί, να βρέξουν ουσιαστικά το έδαφος, μήπως μπορέσουν για να κόψουν τη μεγάλη αιστεία της φωτιάς. Βλέπεις με την εικόνα που σας μεταφέρει ο Δημήτρης ο Καλογερής πόσο κοντά είναι η φωτιά. Παναγιώτη, από τα σπίτια. Πυροσβεστικά αεροπλάνα επιχειρούν και το λέω διότι είναι μισό λεπτό, είναι 7 παρα 5 και θα μπορούν να επιχειρούν για 2 ώρες ακόμα. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και το γιγαντιαίο Μπυριεφ. Δεν θα έλεγα ότι είναι και καλύτερες. Κοίτα διότι υπάρχουν σπίτια ανάμεσα. Πώς είναι η φωτιά, ακριβώς η καπνή είναι τόσο μεγάλη που δεν βοηθούν ουσιαστικά στις χαμηλές ρήψεις. Έχει εξαφανιστεί ο ήλιος. Ο ήλιος. Ναι, ναι. Έχει εξαφανιστεί ο ήλιος. Κοίτα πόσο γρήγορα μας έχει φτάσει η πυρκαγιά. Έχουν φτάσει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει περάσει το ρέμα. Έχει βρεθεί στην οδό ποταμού. Ακριβώς είναι πάρα πολύ. Έρχεται ήδη η κάψα στα πρόσωπά μας. Πρέπει να απομακρυνθούμε λίγο. Να απομακρυνθείτε, Παναγιώτη. Τα πρώτα απομακρυνθείτε, σε παρακαλώ, γρήγορα, γιατί τώρα ξέφυγε η φωτιά και είναι μια ανάσα από εσάς και μια ανάσα από τα σπίτια. Τώρα βλέπω ένα ελικόπτερο Έριξον που προσπαθεί να επιχειρήσει, αλλά βλέπεις ότι είναι τέτοιο το θερμικό φορτίο και ο πυκνός καπνός. Παναγιώτη, απομακρυνθείτε. Το λέω ώρα, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά του δρόμου είναι, Νίκο, και άλλα δέντρα που απλά αν τον ξεπεράσει, μιλάμε για έναν δρόμο 3-4 μέτρα, βλέπεις ότι έχει περάσει η φωτιά από το ρέμα και κινείται ουσιαστικά καθοδικά προς την Βαρυμπόπη, όπως τουλάχιστον μας πληροφορούν. Βλέπεις ότι οι φλόγες έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος, 30, 40 και 50 μέτρα. Είναι πια μισό λεπτό τώρα, Παναγιώτη. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι είναι λίγα μέτρα από τον κήπο του σπιτιού που βλέπουμε τώρα. Από αυτό το σπίτι. Είναι πια πάρα πολύ κοντά. Είναι λίγα μέτρα από τον. Είναι μεγάλα και είναι ακριβώς στα όρια με τον οικιστικό ιστό. Πρέπει να φύγουμε, Δημήτρη. Λοιπόν, εγκαταλείψτε την περιοχή, Παναγιώτη, τώρα. Θα συνδεθούμε όταν είστε. Όταν είστε ασφαλείς, σε παρακαλώ, σου δίνουμε χρόνο να εγκαταλείψετε την περιοχή. Βλέπουμε και άλλα σπίτια εδώ. Είναι πολλά σπίτια και οι φλόγες είναι ακριβώς από πίσω. Δηλαδή, είναι θέμα λεπτών. Αυτά τα σπίτια που βλέπετε, αυτό είναι ένα γιαπί, να παραδοθούν στις φλόγες.
Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη και πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις υψηλές θερμοκρασίες για 7η μέρα. Πριν από λίγο μου έλεγε η Ιωάννα Τσικουδή ότι έφτασε του 46,8 βαθμού σήμερα τελικά η θερμοκρασία. Είναι στο Λαγκαδά αυτή η θερμοκρασία. Ξεπέρασε του 46 βαθμού και στα Αρφαρά Μεσσηνίας. Εδώ στην Αττική κοντά στου 44. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία ότι για 7η μέρα έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Βοήθησαν και αν βλέπουμε ένα ακόμα πυροσβεστικό αεροπλάνο να κάνει ρήψη νερού. Είναι πια μια ανάσα από τα σπίτια στις Αδάμες η φωτιά. Να το ξαναπούμε, έχουν εκενωθεί. Έχει φτάσει στην πίσω πλευρά του σπιτιού που βλέπουμε. Έχουν εκενωθεί πρώτα οι Βαριμπόμπι, μετά οι Αδάμες, μετά οι Θρακομακεδόνες. Τα μέτωπα είναι πολλαπλά. Νωρίτερα είχε εκενωθεί κατασκήνωση. Είδαμε και μας περιέγραψαν και ο Νίκος Παφάντης και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος και ο Ρος Κατημένος και η Ιλιάνα Πετρή καταστροφές σε σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Είχε φτάσει η φωτιά στην πλατεία της Βαριμπόμπης νωρίτερα. Βλέπουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση με τις Αδάμες από την εικόνα που μας δίνει το συνεργείο του Παναγιώτη Πυρόπουλου. Αν θέλετε να πω και το, να μου πείτε να πω το όνομα του κάμεραμάν που υπό πολύ αντίξωες συνθήκες του εικονολήπτου του Sky. Ο Δημήτρης Καλογερής λοιπόν που μας μεταφέρει και όλοι. Η τεχνική του Sky που κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες με κίνδυνο της ζωής τους μας μεταφέρουν αυτές τις εικόνες και να το ξαναπώ ότι προέχει η ασφάλειά τους σε αυτές τις στιγμές. Πάνω απ' όλα είναι αυτό. Πάμε στην Ιλιάνα Πετρή, μου λέει ο Γιάννης Αδαμίδης, που είναι σε ένα άλλο σημείο του πύρινου μετόπου, σε σπίτια που καίγονται αυτή τη στιγμή. Είμαι Νίκο στη Βαριμπόμπη. Έχουμε περάσει τα σύνορα από Θρακομακεδόνες. Ναι, ναι. Η πυρκαγιά είναι πάρα πολύ κοντά από το σημείο που βρισκόμαστε. Βλέπεις πόσο έντονη, πόσο πυκνή είναι η καπνή, οι οποίοι δημιουργούν ένα μαύρο τείχος εδώ. Δεν μπορείς να κοιτάξεις προς τον ουρανό. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Εδώ ακριβώς είναι και το σημείο όπου επιχειρούν κάποια από τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή. Έχει δοθεί. Μισό λεπτό, Ιλιάνα, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Αριστερά είναι η εικόνα που μας περιγράφει στην οθόνη. Δεξιά είναι η εικόνα που μας δίνει ακόμα ο Παναγιώτης Πυρόπουλος από τις Αδάμες, εκεί που πια οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια. Αριστερά λοιπόν Βαριμπόμπη. Πες μας ξανά αυτό που βλέπεις, Ιλιάνα. Οι φλόγες λοιπόν έχουν φτάσει στα σπίτια. Αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι, τους οποίους συναντήσαμε στα σύνορα Θρακομακεδόνων με Βαριμπόμπη, ότι δόθηκε εντολή να εκενώσουν τα σπίτια τους. Μάλιστα, μία κυρία μας περιέγραψε ότι δεν ήθελε με τίποτα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Προτιμούσε και ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία αυτή τη γυναίκα. Και να καεί. Ωστόσο, την απομάκρυναν οι άνδρες της πολιτικής προστασίας. Τώρα, στο συγκεκριμένο σπίτι που σας δείχνουμε εδώ, που είναι πάρα πολύ κοντά στο πυρηνό μέτωπο, οι κάτοικοι δεν το έχουν εγκαταλείψει. Είναι στο εσωτερικό τους. Έχουμε δει να βγαίνουν έξω, όπως και σε άλλα σπίτια. Μαθαίνω τώρα ότι έκλεισε πάλι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική σύνδεση. Άρα, είναι κομμένη στα δύο η Ελλάδα. Και επίσης, να πω ότι γίνεται αυτή την ώρα έκτακτη σύσκεψη για τα πολύ σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από αυτή τη φωτιά, καθώς από την πρώτη στιγμή, από το σημείο που ξεκίνησε, προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο που μεταφέρει το ρεύμα στο λεκανοπέδιο, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος αλλά και βυθίσεις στην τάση. Και δίδεται μάχη σε όλα τα επίπεδα για να αποτραπεί blackout, διότι είναι πολύ σημαντικές οι ζημιές στο δίκτυο. Έχουν παραδοθεί στις φλόγες σημαντικά κομμάτια, όπως είπε ο Αδημιέ πριν από λίγο, όπως ανακοίνωσε, του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στο λεκανοπέδιο.